Κύριε Υπουργέ, αυτό που δεν καταλαβαίνετε ή κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε και δεν θα είμαι προσωπικό σε εσάς. Γιατί μας λέτε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει την Ελλάδα απομονωμένη. Το αντίθετο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει να έχουμε σχέσεις με όλους τους λαούς. Ισότιμες σχέσεις. Σχέσεις που θα εξυπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα. Η δική σας πολιτική και όλων των υπόλοιπων είναι πολιτική σύνταξης με τη βαρβαρότητα που δημιουργεί σήμερα η κυριαρχία του υπεριαλισμού παγκόσμια, είναι σύνταξη με τον δολοφονικό οργανισμό που ευθύνεται όχι μόνο στο παρελθόν το παλιότερο, αλλά και πρόσφατα που λέγεται ΝΑΤΟ, που έχει κατασφάξει λαούς ολόκληρους και η υποταγή, συνειδητή βέβαια, στα σχέδια που εξυφαίνονται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς έχουμε ένα κριτήριο για να τοποθετούμαστε γενικά σε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες ή συμβάσεις. Το πρώτο είναι ότι δεν είμαστε ξεκομμένοι από τις εξελίξεις διεθνείς που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο, ποια συμφέροντα εξυπηρετούν. Αυτά είναι τα κριτήρια. Ούτε μπορεί να λέτε, λες και δεν ξέρετε, τη θέση τη δική μας που λέμε με όλους τους λαούς ισότιμες σχέσεις αμοιβαία υποφελής. Αλλά ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ένας που υπηρετεί τα επιθετικά συμφέροντα και την καπιταλιστική βαρβαρότητα σε όλο τον κόσμο. Η κυρίαρχη τάξη που κυβερνάει όλες τις χώρες που έχετε την εξουσία στα χέρια της. Που αυτό που τον ενδιαφέρει είναι τα κέρδη και μάλιστα τα κέρδη βγαίνουν και ματωμένα από πολέμους και επεμβάσεις. Εμείς λέμε όχι. Ούτε μπορεί μέσα από οργανισμούς που ακριβώς εξαθλιώνουν τους λαούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη, ή μέσα από οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, που δεν διστάζει να δολοφονεί λαούς ολόκληρους για να εξυπηρετηθούν τι, τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Τέτοιες κυβερνήσεις δεν μπορούν αντικειμενικά να έχουν ισότιμες σχέσεις αμοιβαία υποφελής με άλλους λαούς. Να μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα. Πρώτον, οι συμφωνίες που γίνονται όλες είναι φωτοτυπία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, είτε με άλλες χώρες ξεχωριστά. Κυριολεκτικά φωτοτυπία είναι. Απλώς μπορεί να διαφέρουν με πράγματα. Και τι εννοούμε? Οι συμφωνίες που κάνει έχει και όρους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι όροι είναι, παραδείγματος χάρη, σφιχτή οικονομική πολιτική. Οι όροι είναι ιδιωτικοποιήσεις γενικευμένες σε όλες τις χώρες. Για να δώσει, υποτίθεται, βοήθεια, η οποία βοήθεια αυτή είναι ψεύτικη. Ψεύτικη κυριολεκτικά. Είναι η ζάχαρη και από μέσα έρχεται το κινίνο. Αυτά λοιπόν, αυτές οι συμφωνίες δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λαών. Και είναι προφανές αυτό και δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένα σήμερα. Εκτός αν είναι παράλογος. Γιατί το δείχνει η ίδια η πραγματικότητα από όλες αυτές τις συμφωνίες. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Λαοί εξαθλιώνονται από αυτή την πιο σφιχτή οικονομική πολιτική που επιβάλλεται από τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών, αλλά και είναι και οι όροι συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλετε, μια φορά να κάνουμε μια γενική συζήτηση. Και από αυτή την άποψη, ό,τι σχετίζεται με τέτοιες συμφωνίες που έχουν, λέω, μην το πω απλά, άμα δεν πάτε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, τίποτα δεν κάνετε. Και τους Αμερικάνους, όλοι σας. Σε όλους τους τομείς. Τέτοιες είναι και οι διεθνείς συμφωνίες που, ανάλογα με το μέγεθος, η Ελλάδα προσπαθεί να κάνει για να εξυπηρετήσει συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων. Και γι' αυτό είμαστε αντίθετοι. Δεν είμαστε αντίθετοι με τη συνεργασία των λαών. Είμαστε αντίθετοι με αυτή την πολιτική και με αυτές τις συμφωνίες που γίνονται ενάντια στους λαούς. Και αυτό έχει αποδειχτεί παντού και έχουμε και πείρα. Παγκόσμια και διεθνή και το ξέρετε πολύ καλά. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και γενικότερα άρρωστη βουά η ίδια η πραγματικότητα π.χ. εμβόλια. Παραδείγματος χάρη είναι εμβόλια. Η βαρβαρότητα του συστήματος και της Ευρωπαϊκής και όλων όσων το υπηρετούν ποια είναι? Ότι δεν απελευθερώνουν τις πατέντες να παράγουν όλες τις χώρες εμβόλια για να ζήσει ο κόσμος. Αυτό είναι δολοφονία ή όχι, συνειδητή? Γιατί γίνεται αυτό? Για να μην μειωθούν τα κέρδη των πολυεθνικών οι οποίες έχουν πάρει δις, να μην πω τρισεκατομμύρια,
κρατική ενίσχυση, δηλαδή από τη φορολογία όλων των λαών για να παράξουν τα εμβόλια. Να ένα παράδειγμα κραυγαλαίο και σημερινό. Επειδή δεν θέλω να... Εντάξει, έχω λίγο ακόμα. Αν πήγαινε μία-μία θα είχαμε 20 λεπτά. Και οι συγκητές και οι κοινοβουλευτικοί πρόσωποι δεν πρόκειται να καταχαστώ το χρόνο, αλλά επειδή τέθηκαν ορισμένα ζητήματα. Τώρα, σε σχέση με αυτά που ανέφερε ο κ. Αθανασίου και που συμφώνησε ο κ. Υπουργός, κάνετε μία αφαίρεση. Όχι μόνο συνειδητή, και εσείς και όλοι. Μιλάμε για ΟΗΕ. Περιμένετε. Μα ακριβώς. Άστε να το πω. Για τον ΟΗΕ κάνετε μία αφαίρεση. Ο ΟΗΕ δεν είναι κάτι υπεράνω των πάντων. Ήταν άλλος ο συσχετισμός των δυνάμεων μέχρι το 90-91 και άλλος μετά το 91. Και αυτό αποδεικνύεται τόσο κραυγαλαία ότι πλέον ουσιαστικά είναι όργανο των υπεραλιστικών ανταγωνισμών. Είναι τόσο κραυγαλαίο που πρέπει να είναι τυφλός κάποιος που να μην το παραδέχει. Τι? Να σφυρίζει αδιάφορα. ΟΗΕ, με βάση το καταστατικό χάρτη που είχε διατυπωθεί τότε και που έχει αλλάξει, κύριε Αθανασίου, έχει αλλάξει σε πολλά σημεία, παραδείγματος χάρη, λέει ότι καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα εσωτερικά άλλης χώρας. Εδώ έχει κατασφαγεί η ανθρωπότητα. Διαλύθηκαν τα Βαλκάνια. Ο ΟΗΕ έδωσε ευλογίες με κάποιες ενστάσεις, οι οποίες δεν είχαν καμιά σημασία. Σήμερα χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ, που είναι στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός, για να επιβάλλει, υποτίθεται, το δίκαιο. Είναι έτσι, δεν είναι? Ωραία, το ίδιο συμβαίνει. Ελάτε στη συμβάση. Ναι, λέω τώρα ότι... αφήστε με. Κάντε διάλογο. Πέντε λεπτά. Τα ίδια συμβάνουν παντού. Έχει αλλάξει. Ήταν αλλιώς. Γι' αυτό και δεν, σε μεγάλο βαθμό, δεν το επικύρωναν οι ειδικές κυβερνήσεις. Γιατί δεν το επικύρωναν 40 χρόνια? Για πέστε μας. Και τώρα βιάζονται όλοι. Και μην έχουμε και καμιά αυταπάτη ότι αυτοί που είναι σήμερα σε αυτούς τους οργανισμούς είναι αθώες περιστερές και θα υπερασπιστούν τα πνευματικά δικαιώματα. Και όλες αυτές οι ασυλίες που δίνονται, που σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε κανείς να τις συζητήσει, δεν είναι, δίνονται τυχαία. Γιατί εξυπηρετούνται συμφέροντα γιγαντιαίων πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα αυτών. Και αυτοί δεν είναι άμυροι. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε αντιθετικοί, όχι μόνο για την υπογράψη του νομοσχεδίου. Περιμένετε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε να σας ρωτήσω κάτι. Είναι 4 συμβάσεις. Εντάξει. Ναι ή όχι? Δικαιούμαστε από 5 λεπτά στην καθεμία? Σωστό. Ωραία. Σωστό. Εγώ λέω 7. Είναι ένα μισό λεπτό ακόμα. Τίποτα άλλο. Τελειώνω λοιπόν εδώ. Αυτό είναι το κριτήριο. Και όσοι σήμερα υπερασπίζονται τον ΟΗΕ όπως είναι, υπερασπίζονται την κυριαρχία της βαρβαρότητας του καπιταλισμού. Αυτό υπερασπίζονται. Δεν υπάρχει σήμερα. Έχουν αλλάξει ριζικά οι συσχετισμοί. Κάποτε ήταν και οι λαοί διαφορετικά. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα επανέλθουν. Οριστικά και κανένας δεν μπορεί να επικαλείται τον ΟΗΕ. Ήταν σωστή η απόφαση που δόθηκε στον ΟΗΕ για τον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας? Από τον ΟΗΕ. Θα μπορούσε να δοθεί αν ήταν άλλος ο συσχετισμός? Που ήταν και οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες και οι χώρες. Οι ανεξάρτητες, οι non-aligned που λένε, και οι άλλες προοδευτικές κυβερνήσεις, οι οποίες αντιδρούσαν τότε. Και δεν μπορούσαν να περάσουν τέτοια. Σήμερα υπάρχει, είναι όργανο κυριολεκτικά των υπεραλιστών. Και τέλος, κύριε Υπουργέ, και τέλος μια λέξη θα πω. Αν σας αφήσει ο κύριος Μπουκόρος να... Εγώ περιμένω. Κύριε Μποκόρο, ελάτε, καθίστε. Σε σχέση με την Ινδονησία και τη συμφωνία, πέρα από αυτά που είπα πριν, ακούστε, δεν πώς να το μελετάμε το τι συμβαίνει και το τι έχει μετατοπιστεί στην Ασία σήμερα. Μελετάμε το τι σχέδια υπάρχουν για την περιοχή η οποία παράγει το 30% παραπάνω του παγκόσμιου ΑΕΠ, που καταναλώνει ενέργεια, που είναι θέατρο και που οι Αμερικάνοι την έχουν ιεραρχήσει σε πρώτη γραμμή. Γι' αυτό και κάνανε και τη συμφωνία Αυστραλία-Βρετανία κλπ. Οξύνεται η κατάσταση παγκόσμια. Και οι ανταγωνισμοί με Ρωσία, Κίνα και Αμερική και άλλες είναι πολύ σκληροί. Και μπορούν να καταλήξουν και σε πόλεμο. Το θέμα είναι τι θέση παίρνεις σε όλα αυτά. Γι' αυτό, ανεξάρτητα από το τι οικονομικά επιδιώκεται, δηλαδή τα επιχειρηματική όμιλη κλπ., γιατί ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα, να μπουν και σε εκείνη την αγορά,
Φυσικά αυτό είναι δικαίωμά τους και τους το δίνεται. Υπάρχουν και οι γενικότεροι γεωστρατηγικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και γι' αυτό λέμε εμείς ότι αυτές οι συμφωνίες είναι λεόντιες.